σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, να είσαι καλά. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Ό,τι ζητήσεις, Ναταλία μου, και δεν είδε την κοτρώνα να έρχεται. Να σας πω κάτι. Διακριτικά, ευγενικά, έθεσε το θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η αποδοχή του Κωνσταντίνου Αργυρού στο «Να είστε καλά, ευχαριστώ, προχωράω για τη συναυλία» χωρίς διάψευση, σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει και δεν παρεξηγήσει. Δεν μου φάνηκε. Ήταν ένα ορόλογο που ακριβώς. Ειλικρινά δεν αισθάνεται. Και νομίζω ότι έχει γράψει κιόλας στο τραγούδι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι λογοπαίγνιο, γιατί όταν το λες αυτό, ελπίζεις και ότι ο άλλος μπορεί να σου πει «Ναι, ελπίζω να είμαι ένας μπαμπάς γενναίος». Όχι, εγώ δεν είδα καμία μηχανία. Δηλαδή, ο άνθρωπος τι να πει. Και να... Θανάση μου, ναι, θα μου επιτρέψεις όμως να πω ότι δημόσια δεν ούτε το έχει παραδεχτεί. Μίχαλ... Εντάξει, παιδιά, μπορεί να μην θέλει να το παραδεχθεί γιατί είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, αυτό δεν το όταν κάποιος είναι πολύ χαλαρός. Ο Χάρης Λεμπιδάκης λέει είναι Αναστάσιος Ρουβάς. Άρα καλά τα είπα. Καλημέρα, Χάρη. Παιδιά, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να ενοχοποιούμε τόσο πολύ μια εγκυμοσύνη? Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη ζωή δύο ερωτευμένων ανθρώπων. Το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι ακριβώς νομίζω ενοχοποίηση. Δηλαδή, ίσως κάποιοι άνθρωποι που αποφασίζουν να μην το πουν, ίσως να είναι οκ να μην το πουν. Κάτι που δεν κρύβεται πια. Δεν το έχει αρνηθεί τουλάχιστον, έτσι. Ναι, το να σου ευχηθεί κάποιος για κάτι ακριβώς τόσο ευχάριστο, το πιο ωραίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να δεχτείς την ευχή και να πεις ευχαριστώ πολύ. Ότι τώρα ειδικά δέχεται να σταθεί μπροστά σε κάμερες, σε ζωντανές εκπομπές και δεν αποφεύγει ακόμα και να δεχτεί μια τέτοια ευχή, γιατί πλέον είναι σε ένα στάδιο της εγκυμοσύνης που είναι όλα οκ. Okay. Μπορεί τον πρώτο καιρό να μην θες καν να το θίξεις για να μην θες καν να το διαψεύσεις. Πολύ σωστά. Μαζί σου είμαστε. Ναι, γιατί άμα το παραδεχτεί θα αρχίσουν από τις άλλες εκπομπές μετά να τον παίρνουν τηλέφωνο. Και το είχαμε δει. Κωνσταντίνε και τα λοιπά, αυτό και αυτό, μπράβο, είμαστε. Και το είχαμε δει και από την Ελένη Μενεγάκη αυτό, που τη μία εγκυμοσύνη δεν την είπε ποτέ. Δύο φορές. Το παιδί κανονικά δεν το ανακοίνωσε. Η Ναταλία δεν το παιδί δύο φορές. Την έκοψε την πρώτη φορά. Ε. Την έκοψε. Ναι. Εντάξει. Μια χαρά εμένα. Με το καλό, ναι. Καλοδουλεμένη ευχή θα πω εγώ. Να είσαι καλά, Νάντια. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.